Ακριβώς, ξεκινήσαμε τη live μετάδοση. Είναι η Νίκη Τσιριγότη από το ΚΚΕ, υποψήφια βουλεύτρια του ΚΚΕ και δεύτερη στη λίστα του κόμματος μετά τη Μαρία Κομνηνάκα. Να την καλημερίσουμε και να την καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο του νησιού. Καλημέρα, κύριε Καλή σας Τσιριγότη. μέρα, καλημέρα σε εσάς, όσους μας ακούνε, σε όσους μας βλέπουν. Κύριε Τσιριγότη, είναι λίγο περίεργη η συγκυρία στην οποία βρεθήκαμε σήμερα και θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Βέβαια να πούμε ότι όταν κλείσαμε το ραντεβού, όταν κανονίσαμε τη συνέντευξη, δεν υπήρχε στον ορίζοντα αυτό το δυσάρεστο γεγονός και αναφέρομαι βέβαια στο ναυάγιο της Πύλου, στο πιο βαθύ σημείο της Μεσογείου, εκεί που βούλιαξε αυτό το σαπιοκάραβο και πήρε από ό,τι φαίνεται μαζί του πάνω από 500 ανθρώπους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο αριθμός των αγνοωμένων από τη μία είναι απροσδιόριστος, από την άλλη όμως θεωρείται ότι αγνοούνται γύρω στους 580 με 600 ανθρώπους. Και μιλάμε για ένα νούμερο ανατριχιαστικά τραγικό, με δεδομένο ότι στην πλειοψηφία τους οι άνθρωποι αυτοί είναι παιδιά και γυναίκες, οι οποίοι ήταν στα αμπάρια του πλοίου και χάθηκαν, δεν πρόλαβαν καν προφανώς να βγουν στην επιφάνεια του καραβιού στο κατάστρωμα και να διασωθούν. Μιλάμε για ακόμα μία τραγωδία, μιλάμε για ένα τεράστιο έγκλημα που έρχεται να προσθεθεί σε όλα τα προηγούμενα ναυάγια, σε όλα τα προηγούμενα εγκλήματα που έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα και εδώ στην κοντινή μας θάλασσα, αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο. Οι ευθύνες είναι τεράστιες, έχουν ονοματεπώνυμο, είναι οι πολιτικές αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης του εγκλωβισμού, είναι οι πολιτικές που ακολουθούν πιστά όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, έχουν ονοματεπώνυμο, έχουν ενόχους, πρέπει να υποθούν ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα και φυσικά πρέπει να πάρουν και απάντηση. Αυτό το έγκλημα δεν πρέπει να ξεχαστεί, όπως δεν πρέπει να ξεχαστούν και όλα τα προηγούμενα που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε η θάλασσά μας να γίνει ένα απέραντο νεκροταφείο. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβιβαστούμε με αυτή την κανονικότητα, να συμβιβαστούμε με το θάνατο. Πρέπει επιτέλους να νικήσει η ζωή. Δεν είναι δυνατόν να συμβιβαστούμε με το σφαγείο αυτό που καθημερινά βλέπουμε μπροστά μας σε όλους τους τομείς, όπου αυτό το σύστημα στο οποίο ζούμε πραγματικά δεν λογαριάζει καθόλου την ανθρώπινη ζωή. Αντίθετα, για να κερδίζουν κάποιοι, δεν υπολογίζουν ούτε τη ζωή μας, ούτε την υγεία μας, ούτε τίποτα. Δυστυχώς οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν για ακόμα μία φορά αυτά που και το κόμμα μας λέει. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι ο κόσμος πρέπει να ορθώσει ανάστημα σε αυτή την κανονικότητα που προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Να πούμε, κυρία Τσιριγότη, ότι η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο και διαχρονικό. Από τότε που υπήρχαν άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη, είχαμε μετανάστευση. Έφευγαν από το ένα σημείο που δεν μπορούσαν να ζήσουν και πήγαιναν σε ένα άλλο. Αυτό, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ως φαινόμενο έχει ενταθεί και θεωρείται ότι θα ενταθεί ακόμη περισσότερο, με δεδομένο ότι έχουμε και την κλιματική αλλαγή, η οποία σε ορισμένες χώρες είναι ακόμα πιο έντονη και η οποία δημιουργεί ακόμη περισσότερα προβλήματα σε συνδυασμό με τη φτώχεια και σε συνδυασμό με τους πολέμους, με τους εμφυλίους πολέμους και με όλα αυτά τα φαινόμενα. Το θέμα είναι ότι είναι διατεθειμένοι οι λαοί, ο κόσμος, οι χώρες να βρουν μια βιώσιμη λύση για να μπορεί να μετακινείται ο κόσμος με ασφάλεια, γιατί από ό,τι φαίνεται τελικά η ουσία είναι εκεί, τη μετανάστευση. Δεν μπορείς να τη σταματήσεις εύκολα. Εκτός και αν καταπολεμήσεις τις αιτίες, που και αυτό δεν ξέρω αν είναι εύκολο, αλλά μπορείς να εξασφαλίσεις μια, πώς να το πω, τη μετακίνηση των ανθρώπων αυτών με ασφάλεια. Καταρχάς, κανένας άνθρωπος δεν σηκώνεται να φύγει από την πατρίδα του, γιατί έτσι ξύπνησε μια μέρα και είπε ότι εγώ σήμερα θα φύγω από την πατρίδα μου να πάω κάπου αλλού. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που οι άνθρωποι αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, να προσφύγουν σε άλλες χώρες. Κυρίως μεταναστεύουν λόγω των πολέμων που γίνονται στις χώρες τους από το ΝΑΤΟ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις οποίες συμμετέχει και η χώρα μας ενεργά, έχοντας μετατρέψει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα τη χώρα μας σε ένα απέραντο νατοϊκό ορμητήριο. Άρα και η χώρα μας έχει ευθύνη στα αίτια που ξεκινάει, για τα οποία ξεκινάει η προσφυγιά. Φεύγουν γιατί οι οικονομικές συνθήκες της χώρας τους, στη χώρα τους δεν είναι καλές, γιατί οι άνθρωποι πεινάνε, ζουν σε συνθήκες φτώχειας, με την καταλήστευση του πλούτου τους που γίνεται από μεγάλες δυνάμεις, από όλους αυτούς που είπαμε προηγουμένως. Άρα, αν δεν καταπολεμηθούν τα αίτια, το φαινόμενο αυτό σίγουρα δεν πρόκειται να εξαλειφθεί. Τώρα, όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις πολιτικές που ακολουθεί,
βάζει μπροστά την καταστολή, βάζει μπροστά τις συνθήκες αυτές που έχουν υπογραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟ και από το συνασπισμό ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για το Δουβλίνο 2, για τις συνθήκες έγινε, για όλα αυτά δηλαδή που εγκλωβίζουν τον κόσμο και στην χώρα εισόδου, ας το πούμε έτσι. Όταν προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να περάσουν από τους ορατούς και από τους αόρατους φράχτες και να ζητούν νέους πιο επικίνδυνους δρόμους, οι οποίοι και την ταρίφα ανεβάζουν στους δουλεμπόρους οι οποίοι δρούν χωρίς κανέναν έλεγχο και ασύστολα πραγματικά, βάζοντας μπροστά το κέρδος, αυτά τα εγκλήματα θα γίνονται σχεδόν καθημερινά. Και γι' αυτό λέμε εμείς ότι πρέπει να υπάρξει μια ριζική πολιτική αλλαγή και φυσικά να αλλάξουν, να ανατραπούν αυτές οι συνθήκες που έχουν τη σφραγίδα και την υπογραφή όλων, όπως και πρόσφατα η συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που έγινε το 2016. Αυτά δηλαδή όλα είναι αποτελέσματα αυτών των πολιτικών. Αν δεν αλλάξει η πολιτική αντιμετώπιση του ζητήματος, αν δεν υιοθετηθούν οι προτάσεις και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που τους έχουμε πάρα πολλές φορές και από την δική σας εκπομπή, δηλαδή το να γίνουν επιτροπές ασύλου στις χώρες από τις οποίες αυτές οι άνθρωποι ξεκινάνε. Να γίνουν επιτροπές ασύλου στην Τουρκία, στην Τουρκία ή στη Λιβύη, γιατί από ό,τι φαίνεται. Με ευθύνη του ΟΗΕ, να εξετάζονται. Δηλαδή, δεν γίνεται ένας άνθρωπος να ξεκινάει μετά σε πιο κάραβα για να μπορέσει να ζητήσει ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά του και να βρίσκεται πνιγμένος σε αυτόν τον υγρό τάφο. Τα αιτήματα ασύλου θα πρέπει να γίνονται εκεί στις χώρες όπου βρίσκονται αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να μπορούν να πάνε στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Δεν θέλουν να μείνουν στη χώρα μας, δεν θέλουν να μείνουν στην Ιταλία, τις χρησιμοποιούν ως πέρασμα τις χώρες αυτές και φυσικά υπάρχουν και ευθύνες σε αυτές τις δυνάμεις, αυτές τις χώρες, στην ίδια την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όταν ήθελε αυτούς τους ανθρώπους να τους χρησιμοποιήσει, μια χαρά άνοιξε την κάνουλα για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι. Θυμάστε τα καλέσματα για 500.000 ανθρώπους, για μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Mm-hmm. Που χρειαζόντουσαν και μια χαρά τους πήρανε στη χώρα, τις χώρες τους και τους εκμεταλλεύονται εκεί και με συνθήκες, γιατί αν γνωρίζετε οι μισθοί που παίρνουν δεν είναι οι ίδιοι με αυτούς που παίρνουν οι υπόλοιποι που εργάζονται εκεί, άρα μια επιπλέον εκμετάλλευση. Και θέλω να πω ότι όταν τους χρειάζονται μια χαρά ανοίγουν τη στρόφιγγα για να χρησιμοποιούν αυτούς τους ανθρώπους σαν φθηνό εργατικό δυναμικό. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν είναι μια κατάσταση την οποία δυστυχώς θα τη βλέπουμε. Το θέμα είναι να μην τη συνηθίσουμε. Σας να μην τη συνηθίσουμε και να μην τη βλέπουμε, να μην γίνονται. Γι' αυτό και λέμε ότι ο κόσμος πρέπει να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι σε αυτή την κανονικότητα που πάνω το επιβάλλουν, να διεκδικήσει, να απεμπλακεί η χώρα μας από αυτές τις υπεριαλιστικές ενώσεις και από την εμπλοκή που έχει στις πολεμικές σειράξεις και στην οικονομική εκμετάλλευση που γίνεται στις χώρες αυτών των ανθρώπων, να ενισχύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που είναι το μόνο κόμμα που δεν έχει προσυπογράψει αυτές τις συμφωνίες που έχουν ως αποτέλεσμα αυτά που βλέπουμε σήμερα, που είναι το μόνο κόμμα που είναι ενάντια στον εγκλωβισμό αυτών των ανθρώπων, που είναι το μόνο κόμμα που είναι ενάντια στις βάστρες και στις κάθε είδους βάστρες, ενάντια στην καταστολή σε βάρος των κατατρεγμένων προσφύγων και μεταναστών, ενάντια στις επαναπροωθήσεις. Μάλιστα. Έρθουμε λίγο τώρα και στις εκλογές που έρχονται. Εσείς μελετώντας το αποτέλεσμα, κύριε Τσιρικώτη, των τελευταίων εκλογών, των εκλογών που έγιναν στις 21 Μαΐου, σε τι συμπεράσματα έχετε καταλήξει? Έχουμε δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορεί να διαβάσει κανείς στο αποτέλεσμα. Έχουμε, ας πούμε, ένα μεγάλο ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι σχεδόν το ποσοστό που πήρε το 2019 και λες, μα δεν είχε φθορά αυτό το κόμμα, δεν είχε φθορά να χάσει ψήφους και να χάσει δυνάμεις, έγιναν τόσα πολλά μέσα σε 4 χρόνια. Έχουμε μείωση, δραματική μείωση του ποσοστού που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έχουμε αύξηση της δύναμης του ΚΚΕ και έχουμε επίσης και αύξηση του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Mm-hmm. Εσείς πώς διαβάζετε τα αποτελέσματα αυτά και σαν ένας άνθρωπος και μια γυναίκα που ασχολείται με την πολιτική εδώ και πολλά χρόνια? Το εκλογικό αποτέλεσμα, όπως το περιγράψατε, σίγουρα δεν ήταν θετικό, ας το πούμε έτσι, για το λαό. Δείχνει μια στροφή της κοινωνίας προς το συντηρητισμό. Θα σας πω αμέσως, το μόνο αισιόδοξο από αυτές τις εκλογές ήταν η πραγματική ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και τοπικά αλλά και πανελλαδικά. Αύξησε σε ποσοστά και σε ψήφους, όπου πάρα πολλοί άνθρωποι, κυρίως νέοι και όχι μόνο νέοι, έκαναν το βήμα και ενίσχυσαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό πρέπει να γίνει, να γίνει και το άλμα, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η έδρα εδώ και στο νομό μας να επιστρέψει στο ΚΚΕ. Κοιτάξτε να δείτε, είναι για μας, έχει να κάνει και με το τι αντιπολίτευση ασκήθηκε
στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το προηγούμενο διάστημα και το είχαμε πει ξανά και από τη δικιά σας εκπομπή εδώ. Mm-hmm. Ναι. Αν σκεφτείτε ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70% των νομοσχεδίων του εφιάλτη της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων του εφιάλτη της Νέας Δημοκρατίας, ένας κόσμος μπορεί εύκολα να συνειδητοποιήσει ότι αυτά τα δύο κόμματα δεν έκαναν αντιπολίτευση, άρα επί της ουσίας έσπρωξαν και έναν κόσμο στο να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έκανε την πραγματική, τη λαϊκή αντιπολίτευση, έκανε 100% αντιπολίτευση, την οποία θα συνεχίσει να κάνει και μετά τις εκλογές, γιατί το μόνο δεδομένο είναι ότι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία θα σχηματίσει, όπως μπορούσε κάλλιστα να σχηματίσει και τώρα με συνεργασίες που δεν έκανε ακριβώς επειδή θέλει να λιώσει την ψήφο του λαού και να πάει σε τις εκλογές που έχουμε τώρα μπροστά μας. Άρα να σκεφτούμε τι βουλευτή χρειάζεται εδώ η Λέσβος και ο νομός μας. Χρειάζεται έναν βουλευτή ο οποίος θα λέει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι εφιάλτης, αλλά παρόλα αυτά θα ψηφίζει το 70% και το 50% των νομοσχεδίων αυτού του εφιάλτη, ή χρειάζεται έναν βουλευτή ο οποίος όχι μόνο θα καταψηφίζει τα αντιλαϊκά νομοσχέδια που έρχονται στη Βουλή, αλλά θα είναι και δίπλα του, δίπλα στο λαό όταν θα παλεύει για να σώσει τα σπίτια του από τους πληστηριασμούς, θα είναι δίπλα του όταν θα κινητοποιείται έξω από τα νοσοκομεία και θα απαιτεί μέτρα προστασίας της υγείας του λαού, θα είναι στις πλατεία Σαπφούς για να διαδηλώνει μαζί με το λαό της Λέσβου όταν θα επιχειρούν να κόψουν συντάξεις και μισθούς, όταν θα επιχειρούν να επιβάλλουν αντιλαϊκά μέτρα. Νομίζουμε ότι αυτό πρέπει να απαντηθεί σε αυτές τις εκλογές, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι ένα ψηφοδέλτιο εδώ και στο νομό που έχει αποδείξει ότι δεν τα γυρνάει, ούτε θα κάτσουμε στα σπίτια μας την επόμενη μέρα. Θα είμαστε ξανά στους αγώνες μαζί με τον κόσμο, μαζί με το λαό της Λέσβου. Θα είμαστε μπροστά και η βουλευτήνα μας, η κομμουνίστρια που θέλουμε και ελπίζουμε ότι θα εκλεγεί σε αυτές τις εκλογές και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να εκλεγεί, θα είναι επίσης μπροστάρισα στους αγώνες. Θα είναι στο πλευρό μας. Για να σκεφτούμε κιόλας πόσες φορές χαμογελάσαμε όταν πέτυχε νίκες ο λαός. Ναι. Και τις νίκες ο λαός τις πέτυχε με το κουκουέ στο πλευρό του. Και είχαμε αρκετές νίκες και με κομμένα ρεύματα και με πληστηριασμούς που αναβλήθηκαν, ακυρώθηκαν κλπ. Να πω όμως κάτι, αν το δούμε καθαρά πολιτικά και αριθμητικά το θέμα, γιατί είναι και αυτοί που μελετούν λίγο τα στοιχεία και βλέπουν τους αριθμούς και λένε ότι το κουκουέ σε αυτές τις εκλογές εδώ στη Λέσβο πήγε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Διπλασίασε σχεδόν τις δυνάμεις του και αύξησε τις ψήφους που πήρε πάρα πολύ. Αλλά έπιασε ταβάνι. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω, παραπάνω. Δηλαδή δεν μπορεί να ανέβει κι άλλο. Άρα μήπως τελικά είναι χαμένη η έδρα και σε αυτές τις εκλογές. Και με ποιο τρόπο θα πείσετε έναν κόσμο που δεν είναι κουκουέ. Γιατί προφανώς όσοι δεν ψήφισαν 21 Μαΐου δεν είναι κουκουέ, δεν είναι ακόμα ή δεν ξέρω. Ταβάνι δεν έχει πιάσει ούτε το ποσοστό ούτε η ψήφη που μπορεί να δεν πάρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν υπάρχει ταβάνι. Γιατί θεωρούμε ότι ο λαϊκός κόσμος της Λέσβου, συγκεκριμένα του νομού Λέσβου, δεν πρόκειται να επιτρέψει και δεν πρέπει να επιτρέψει να μην εκλεγεί κομμουνιστής βουλευτής σε αυτές τις εκλογές, γιατί ξέρετε καλλιεργήθηκε, αν θέλετε, και μία άποψη τις προηγούμενες εκλογές ότι το κουκουέ την έδρα του την έχει δεδομένη. Και αυτό, κατά τη γνώμη μας, απέτρεψε και έναν κόσμο από το να κάνει το βήμα υπήρχε για να στηρίξει το κουκουέ. Δηλαδή. Υπήρξε εσχεμένη καλλιέργεια, κατά τη γνώμη μας, αυτού της άποψης, έτσι, και κάποιος εφησυχασμός σε ένα μέρος ανθρώπων, όμως πραγματικά φαίνεται και από τις περιοδίες ότι ανησυχεί και έναν κόσμο ο οποίος δεν στήριξε το κουκουέ τον Μάιο. Πραγματικά το προβληματίζει το αν θα εκλεγεί κομμουνιστής βουλευτής και εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να κάνουν το βήμα και όσοι δεν το έκαναν και ο λαϊκός κόσμος του νησιού και του νομού δεν πρέπει να το επιτρέψει. Κανένας άνθρωπος εργαζόμενος, αυτοαπασχολούμενος, καμιά γυναίκα της λαϊκής οικογένειας, κανένας νεολαίος, καμιά γυναίκα νέα δεν πρέπει να επιτρέψουν να μην εκλεγεί ο κομμουνιστής βουλευτής, να το σκεφτούν σωστά πολύ περισσότερο οι προοδευτικοί άνθρωποι, οι δημοκρατικοί άνθρωποι, τους οποίους καλούμε να σκεφτούν πολύ σοβαρά το τι σημαίνει η απώλεια κομμουνιστή βουλευτή για την Λέσβο. Νομίζουμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχει αισιοδοξία, εμείς θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, με χαμόγελο, με ελπίδα, θα πάμε δυναμικά και θα είμαστε και την μέρα των εκλογών αλλά και μετά τις εκλογές δυνατοί, ακόμα πιο δυνατοί στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, δηλαδή αν δεν έχουμε βουλεύτρια ή βουλευτή, εσείς θα εξακολουθείτε να είστε εκεί?
Εμείς θα είμαστε εκεί, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ο κομμουνιστής βουλευτής, διότι είναι διαφορετικό πράγμα να μην υπάρχει βουλευτής ο οποίος θα είναι στο πλευρό μας. Είναι ακόμα πιο δυνατή η φωνή του λαού της Λέσβου να μεταφέρεται από κομμουνιστή βουλευτή στην Βουλή, γιατί κανένας άλλος δεν το έκανε το προηγούμενο διάστημα, ούτε θα το κάνει το επόμενο διάστημα. Έχουν δώσει δείγματα γραφής, όπως είπαμε και προηγουμένως. Τι να πούμε τώρα, να πούμε για το Πασόκ, ότι εδώ πέρα. Θα αντιπολιτευτεί πραγματικά τη Νέα Δημοκρατία. Έχει δώσει δείγματα γραφής και στο νησί με τοπικά παραδείγματα ότι όπου βρει, ναι, ας το πούμε έτσι, η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας κολλάει πάλι σαν δέλας, μας επιτραπεί η έκφραση. Στο Δήμο δεν έδειξαν δείγματα γραφής όπου η παράταξη του Πασόκ συνεργάζεται και συνδιοικεί με την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Στην περιφέρεια η παράταξη που στήριξε το Πασόκ στις εκλογές δεν συνεργάστηκε με τη διοίκηση της περιφέρειας που ανήκει στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, δεν πρέπει ο κόσμος να περιμένει κάτι διαφορετικό. Οι κομμουνιστές θα είναι μπροστά σε κάθε περίπτωση. Απλά με περισσότερους κομμουνιστές βουλευτές και με βουλευτή από τον νομό μας θα είναι πολύ πιο δυνατή η φωνή του λαού της Λέσβου την επόμενη μέρα. Και μια που το θίξατε, να κάνουμε και μια τελευταία, έτσι, μια τελευταία πρόταση. Οι εκλογές τελειώνουν με όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα για τα κόμματα και για το ΚΚΕ. Μετά ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο και αυτό αρκετά δύσκολο και επίπονο για όσους ασχολούνται με την πολιτική και είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Το ΚΚΕ τι θα κάνει την επόμενη μέρα? Καταρχήν έχουν γίνει συζητήσεις στο κόμμα με όποιες διαδικασίες ακολουθείτε για υποψήφιους περιφερειάρχες και δημάρχους? Οι αποφάσεις θα πάρθουν και θα ανακοινωθούν αμέσως μετά τις εκλογές. Δεν θα μείνετε, θεωρώ, σε πολύ μεγάλη αγωνία για τις εκλογές του Οκτώβρη. Δηλαδή, αποφάσεις. Όχι, δεν ακόμα. Αλλά το κύριο δεν είναι μόνο οι εκλογές που θα είναι τον Οκτώβρη, αλλά και τα δύσκολα μέτρα που θα έχουμε μετά τις εκλογές. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η φωνή του λαού, γι' αυτό και επιμένουμε σε αυτό και είμαστε αισιόδοξοι ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να αυξηθεί ακόμα περισσότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί ξέρετε τα κόμματα αυτά τα υπόλοιπα έχουν και τις δεσμεύσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ταμείο Ανάκαμψης, τα προαπαιτούμενα είναι εδώ, δηλαδή η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της υγείας είναι εδώ, με αυτά που βλέπουμε καθημερινά, δηλαδή θα αυξηθούν αν δεν υπάρξει αντίδραση οργανωμένη, μαζική, λαϊκή. Είναι εδώ δηλαδή τα δύσκολα πίσω και πέρα από τις εκλογές πρέπει να υπάρξει και δυνατό κίνημα. Μάλιστα. Εμείς λέμε ότι νομίζω γίναμε πάρα πολύ ξεκάθαροι ότι η ελπίδα είναι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ότι υπάρχει αισιοδοξία και είναι εδώ στους αγώνες με το ΚΚΕ, με ΚΚΕ δυνατό, με κομμουνιστή βουλευτή, συγκεκριμένα με κομμουνίστρια βουλευτίνα στη Βουλή από τον ομό της Λέσβου. Και καλούμε ξανά κάθε λαϊκό άνθρωπο να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Θα σας δούμε κάπου. Επικεφαλής, σε ψηφοδέλτιο. Ανακοινώσουμε σύντομα. Ωραία. Δεν μπορώ να σας πάρω κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Λοιπόν, κλείνουμε την live μετάδοση.